και να αλλάξουμε θέμα, καθώς νέα μελέτη έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, που περιλαμβάνει και την αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος για τον Κυπαρισιακό Κόλπο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στον συνάδελφο Παναγιώτη Παυλόπουλο, να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλησπέρα. Πέλη, καλησπέρα. Φαίνεται πως οι φωνές οι οποίες εδώ και καιρό έχουν υψωθεί από τις περιοχές, τις παράκτιες περιοχές, τόσο του Δήμου Ανδρίτσας Χριστένων όσο και του Δήμου Ζαχάρου Φιγαλίας, αλλά και από την περιοχή της Μεσσηνίας, για το ζήτημα του Κυπαρισιακού Κόλπου και των δεσμεύσεων που έχει το Προεδρικό Διάταγμα, βρήκαν ότα τα οποία άκουσαν. Και ο Υφυπουργός, ο κ. Αμυράς, ενημέρωσε τους αρμόδιους ότι έχει ξεκινήσει μια καινούρια μελέτη προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τα απαγορευτικά σημεία μέσω των οποίων έχουν οριοθετηθεί από την Natura λόγω της ιδιαίτερης μορφής που υπάρχει, λόγω της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας αλλά και της ζωικής παρουσίας με τις καρέτα-καρέτα που υπάρχει στην περιοχή, εμποδίζουν ή δεν εμποδίζουν την αναπτυξιακή προοπτική του παραλιακού αυτού μετόπου. Κυρίως βέβαια θα εστιαστεί η μελέτη στο να διαπιστώσει αν υπάρξουν αυτά τα είδη, τα είδη των δέντρων τα οποία περιελάμβανε η προηγούμενη μελέτη, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η οποιαδήποτε δραστηριότητα ουσιαστικά όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη περιοχής. Θα δούμε βέβαια το αποτέλεσμα της μελέτης και πιστεύουν οι εκπρόσωποι εκεί των περιοχών αυτών που θίγονται από αυτό το ζήτημα, ότι θα υπάρξει μια αναθεώρηση των όσων μέχρι σήμερα γνωρίζαμε για τις απαγορευτικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος όσον αφορά τον Κυπαρισιακό Κόλπο. Ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε είναι να βελτιωθούν κάποια σημεία, είναι τα σημεία στα οποία ιδιαίτερα έχουν σταθεί οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς τους. Όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις. Και αυτό που υποστήριζαν είναι ότι η μελέτη η οποία έχει ληφθεί υπόψη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της περιοχής. Μένει να δούμε τι θα αλλάξει, βέβαια. Ναι, Πέλη, εκείνο στο οποίο εστιάζουν είναι κυρίως στις περιοχές παραλιακές όπου απαγορευόταν η οποιαδήποτε δραστηριότητα, να δοθεί η δυνατότητα της δραστηριότητας, επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βοηθήσει και τις τοπικές κοινωνίες να αναπτυχθούν. Γιατί σήμερα δεν μπορεί να κάνουν τίποτα. Και αυτό ευελπιστούν ότι θα συμβεί με τη νέα μελέτη που εκπονεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βέβαια, εκτιμούμε ότι οι προβλέψεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος εκεί θα παραμείνουν. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν και κάποια σημεία που να γίνουν πιο ελαστικά. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί. Θα γίνει και συζήτηση μεγάλη το επόμενο διάστημα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ.